Γεια, ευτύχησε εδώ. Καλημέρα. Είναι κάπου 4.30 το πρωί. Είμαστε στο λιμάνι του Αϊστράτη και ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε αυτό το πλοίο για να πάμε στη Λίμνο. Μείναμε εδώ περίπου 30 ώρες. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Μας ενθουσίασε ο Αϊστράτης. Είναι πολύ όμορφο, ήρεμο και ναι, άξιζε. Μπαίνουμε στο πλοίο. Πάμε Λίμνο. Γεια. Αυτό το πλοίο, το Express Pegasus, κάνει τη διαδρομή Λαύριο, Αϊστράτης, Λίμνος, Καβάλα και μετά πάλι πίσω. Εμείς αρχικά το πήραμε από Καβάλα, πήγαμε στον Αϊστράτη, μείναμε μια μισή μέρα και τώρα το ξαναπήραμε για να έρθουμε Λίμνο. Μετά από τη Λίμνο, με το ίδιο πλοίο θα γυρίσουμε στην Καβάλα για να επιστρέψουμε Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε λοιπόν, αποβιβαστήκαμε με το αυτοκίνητό μας, μέσα στο οποίο έχουμε όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε για αυτό το ταξίδι. Και είναι πολύ ωραία ώρα για να φτάνεις. Είναι 8 το πρωί, ο ήλιος έχει βγει και η Λίμνος έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάει. Είμαστε Λίμνο! Το πλοίο συνεχίζει και πάει Καβάλα. Με αυτό το πλοίο θα φύγουμε σε 5 μέρες. Έχουμε 5 μέρες για να εξερευνήσουμε αυτό το νησί για το οποίο έχουμε ακούσει τόσο τέλεια λόγια. Πάμε! Την πανέμορφη πρωτεύουσα του νησιού με το εμβληματικό κάστρο και το γραφικό παλιό λιμάνι θα τη δούμε μετά. Πάμε τώρα στο μέρος που θα μείνουμε. Φεύγουμε από τον παραλιακό δρόμο που πηγαίνει προς τα βόρεια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό το ταξίδι το κάναμε τον Ιούνιο του 2019. Ο Ιούνιος είναι ίσως ένας από τους καλύτερους μήνες για να επισκεφθείς τη Λίμνο και δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά και ο καιρός συνήθως είναι εξαιρετικός με ιδανικές θερμοκρασίες για μπάνιο και βόλτες. Φτάσαμε! Εδώ θα μείνουμε όσες μέρες είμαστε στη Λίμνο. Είμαστε σε μια περιοχή που λέγεται Αιγιάννης, περίπου 10 λεπτά βόρεια της πρωτεύουσας. Γεια σας κύριε Φώτη. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Τέλεια είστε εδώ πέρα. Και έχουμε και ηλιοβασίλεμα από εδώ, βλέπουμε. Ναι. Ωραία. Είναι τέλεια. Η περιοχή του Αγιάννη, είναι καταπληκτική περιοχή. Το κλεισάκι εκεί πάνω. Το κλεισάκι είναι προφήτης Ηλίας. Ό,τι θα βλέπετε πάνω στην κορυφή είναι προφήτης Ηλίας. Ωραία. Γεια σας κυρία Μαρία. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Ωραία. Καλωσορίσατε στο νησί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδοσιακές σκεπές της Λίμνου είναι αυτές, ναι. Βάζανε ξύλο χρησιμοποιούσαν καστανιά και καλάμι. Και καλάμι και από πάνω είχε αχυρόλασπη και από πάνω είχε το βυζαντινό το κεραμίδι, το οποίο το βάζανε που έχει σε αρκετά σημεία, παλιές στέγες, το οποίο έχει, το βάζανε πέτρες για να μην το παίρνει ο αέρας. Τι τέλειο μέρος και πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Έχει το κουζινάκι, έχει τραπέζι. Είναι ευρύχωρο, έχει μπαλκόνι, νομίζω είναι ιδανικό για οικογένεια. Και έχει και κρεβατάκι μωρού. Νάτι και η πολεμική μας αεροπορία από πάνω. Λίμνο, είμαστε παραμεθόριο. Απ' την άλλη μεριά του νησιού, απέναντι βλέπεις Τουρκία. Πάμε την πρώτη μας βόλτα και ξεκινάμε από την πρωτεύουσα, από τη Μύρινα. Η Μύρινα έχει πληθυσμό περίπου 6.000 κατοίκους και αυτό είναι κάπου το 1 τρίτο από το συνολικό πληθυσμό του νησιού. Είναι χτισμένη στη δυτική ακτή της Λίμνου και βρίσκεται μεταξύ δύο φρουριών. Είμαστε στη Μύρινα, την πρωτεύουσα της Λίμνου. Το όνομά της το πήρε από τη σύζυγο του πρώτου βασιλιά της Λίμνου, του Θώαντα. Αυτό είναι το κάστρο της Μύρινας, το πιο σημαντικό αξιοθέατο στην πρωτεύουσα. Χωρίζει την πόλη σε δύο όρμους. Από εκεί βασικά είναι ο κεντρικός όρμος που έχει το λιμάνι και τα πιο πολλά σπίτια. Και από εδώ πίσω ο όρμος, ο πιο ήσυχος, που έχει και την παραλία ρηχά νερά. Εδώ σε αυτόν τον όρμο βρίσκεται και το αρχαιολογικό μουσείο της Λίμνου. Αν έρθετε στο νησί και ενδιαφέρεστε να μάθετε για όλη την ιστορία της Λίμνου, μια επίσκεψη εδώ επιβάλλεται. Η Λίμνος, γνωστή και ως νησί του Ηφαίστου, έχει μακρά ιστορία, κάτι που μπορεί να αντιληφθεί ένας επισκέπτης και από πρώτο χέρι σε πολλά σημεία του νησιού. Στη Μύρινα έχει και παράρτημα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πάμε τώρα στο κέντρο. Έλα, στέσου.
Έλα, στη θέση σου, Ηρακλή. Όταν λείπει ο άντρας της οικογένειας, τα ενία παίρνει ο Ηρακλής. Κατάλαβες, γι' αυτό κάθεσαι στη θέση σου. Εσύ, Ηρακλή, παίρνεις τη θέση μου. Καλά κάνεις. Μπήκαμε και πάλι στο αμάξι και οδηγήσαμε στο πολύ κέντρο της πόλης, ανάμεσα στα πιο στενά σοκάκια, για να φτάσουμε στο παλιό λιμάνι. Εκεί παρκάραμε και βγήκαμε για βόλτα. Ήρθαμε στο κέντρο της παλιάς πόλης της Σμύρνας. Ήρθαμε στο παλιό λιμάνι. Πάμε βόλτα. Αυτή η χαλαρή περίπατη σε γραφικά σοκάκια νομίζω ότι είναι ο ορισμός του ελληνικού καλοκαιριού. Όλοι μας νιώθω ότι περιμένουμε πώς και πώς να ξανακάνουμε αυτές τις ξένιαστες καλοκαιρινές βόλτες. Αυτή είναι η αγορά της Σμύρνας, ο εμπορικός πεζόδρομος με τα τουριστικά μαγαζιά. Θα έρθουμε εδώ μετά, όταν θα πέσει το φως και θα ανάψουν τα φωτάκια. Πάμε τώρα στο κάστρο. Πολλές φορές μας ρωτάτε πώς είναι η εμπειρία του ταξιδιού με μωρό. Έχουμε γράψει πολλά άρθρα στο happytraveler.gr και κάνουμε και κάποια βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube σχετικά με αυτό το θέμα. Εντάξει, το παλιό λιμάνι είναι πανέμορφο, έχει καταπληκτικά κτίρια. Παίζει να είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά παλιά λιμάνια σε όλη την Ελλάδα, κυρίως επειδή είναι μικρό και κουκλίστικο. Ωραίο το παλιό λιμάνι. Φοβερό είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Τι είναι το πιο ωραίο πράγμα εδώ? Η θάλασσα. Όχι, όλα είναι πολύ ωραία. Και οι ταβέρνες είναι πολύ ωραίες γιατί πεινάω. Πάμε πρώτα να φάμε κάτι γιατί πεινάμε. Εδώ θα κάτσουμε, με τέλεια θέα. Χάρτης νησιού σε ταβέρνα, από τα αγαπημένα μου πράγματα. Μάθημα γεωγραφίας καθώς τρώμε. Είμαστε στη Σμύρνα, εδώ στην πρωτεύουσα. Μένουμε εδώ λίγο πιο βόρεια, σε αυτόν εδώ τον όρμο του Αηγιάννη. Και τις επόμενες μέρες έχουμε πολλά να εξερευνήσουμε, γιατί η Λίμνος είναι το 8ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και έχει πάρα πολλές ομορφιές. Μας έχετε προτείνει άπειρα πράγματα, έχουμε βρει άπειρα πράγματα που θέλουμε να δούμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα τα δούμε όλα. Θα κάνουμε μια βόλτα σίγουρα σε αυτή εδώ τη Χερσόνησο προς τα πάνω, θα πάμε σίγουρα μια βόλτα προς τα κάτω και σίγουρα θα και εδώ στο κέντρο. Θέλουμε επίσης οπωσδήποτε να πάμε σε Αμοθήνες, που είναι εκείνη η αμόλοφη στα βόρεια, και χοντρικά. Αυτό θα είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά πιάτα της Λίμνου. Είναι τα παραδοσιακά ζυμαρικά που λέγονται φλωμάρια. Είναι χειροποίητα. Και ο πιο κλασικός τρόπος σερβιρίσματος είναι με κοτόπουλο. Το κάνουν και με θαλασσινά και με κόκορα και με λαχανικά. Αλλά το πιο κλασικό είναι φλωμάρια με κοτόπουλο. Είναι κατά κάποιο τρόπο η λιμνιακή εκδοχή του πολύ παραδοσιακού φαγητού, χειλοποίητες με κοτόπουλο. Καλή όρεξη. Ωραία, ξεκινάμε. Είναι σαν σπασμένα σπαγκέτι και δεν μπορείς να τα τυλίξεις, μπορείς να τα πιάσεις, αλλά δεν πιάνονται και εύκολα. Έχει μια δυσκολία στο φάγωμα. Όταν πουν όμως στο στόμα, όλα γίνονται εύκολα. Πολύ νόστιμα. Πω. Κοίτα, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν και δεν είναι αυτό το al dente που μου αρέσει εμένα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, παραδοσιακό ζυμαρικό ποτέ δεν είναι αλντέντε. Είναι πεντανόστιμη σάλτσα. Η σάλτσα είναι φανταστική. Καλησπέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το κτίριο τι είναι, το τεράστιο που δεν κολλάει πολύ? Πότε φτιάχτηκε? Ήταν η Ένωση Γενικών Συνεταιρισμών. Α, ήταν Ένωση Συνεταιρισμών. Πότε φτιάχτηκε? Γύρω στο 60. Στο 60. Και
Τώρα δεν λειτουργεί τίποτα. Παλιά στεγαζόταν η εφορία, η Τράπεζα Ελλάδος. Τράπεζα Ελλάδος. Α, έχει χρησιμοποιηθεί, έχει βγάλει τα λεφτά του που λένε. Τώρα και η αγροτική τράπεζα. Ο Δήμος. Τράπεζα. Γραφεία του Δήμου. Κατάλαβα. Γιατί από μακριά είναι το μόνο που δεν φαίνεται ωραίο. Ναι. Τι προτείνετε εδώ πέρα κάποιος να δει? Το κάστρο. Το κάστρο. Τα πιο ωραία κτίρια της πόλης που είναι? Από την άλλη πλευρά είναι σπίτια των Αιγυπτίων. Η μεγάλη παροικία Αιγυπτίων είχε η Λίμνος. Τα αρχοντικά που είναι, ας πούμε, το μουσείο, το πανεπιστήμιο. Εκείνη η παραλία πώς λέγεται? Ρωμαϊκός Γυαλός. Ρωμαϊκός Γυαλός και τα ρηχά νερά είναι μετά. Μετά τα ρηχά νερά. Είναι Ρωμαϊκός Γυαλός. Είναι, αλλά είναι πιο πέρα. Ναι, ναι, γιατί έχει ανάμεσα το νησάκι. Μπράβο. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σας. Απ' την άλλη μεριά του παλιού λιμανιού είναι η μαρίνα που αράζουν τα γιότ και τα ισοπλοϊκά σκάφη. Εκεί απέναντι το εκκλησάκι είναι ο Άγιος Νικόλαος, στην άλλη πλευρά του λιμανιού. Και εδώ το ρολόι του λιμανιού. Πίσω από το παλιό λιμάνι είναι η παλιά πόλη με τα πιο παλιά σπίτια του νησιού. Αυτός ο δρόμος πάει πάνω για το κάστρο. Πάμε στο κάστρο. Λένε ότι από εκεί βλέπεις το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Εντάξει, ο Ηρακλής απολαμβάνει με το παραπάνω αυτές τις βόλτες μας. Νομίζω ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος ταξιδιάρης σκύλος στον κόσμο. Γεια σας, κύριε. Πώς το όνομά σας? Νίκος λέγω. Γεια σας, κύριε Νίκο. Πόση ώρα θα κάνουμε να πάμε πάνω? Τώρα με το ωράκι, ένα μισάωρο. Ωραία. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Πάμε να ανέβουμε στο λόφο του κάστρου της Μύρινας, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα του Αιγαίου. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει το κάστρο είναι 144 στρέμματα. Πώς είσαι? Βρήκα τον τρέλειο τρόπο για να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης. Happy traveler. Έτσι, παίρνεις το μωρό αγκαλιά και πας. Βουνά, κάστρα, λαγκάδια, ό,τι σου ήρθει. Αλλά η μικρή κοιμάται χαλαρή, άσε που της αρέσει η βόλτα και όταν περπατάς κοιμάται πιο εύκολα. Πάντα. Που μόλις την παίρνεις αγκαλιά, απ, ηρεμία. Πάμε λοιπόν, οι τέσσερις μας ανεβαίνουμε στο κάστρο. Είναι ελαφάκι υπέροχο, αλλά δεν έχει μόνο ένα, έχει κι άλλα. Γενικά αυτό το κάστρο είναι γεμάτο ελάφια. Πρόσεχε με τα ελάφια εσύ, μην κυνηγήσει κανένα. Το κάστρο της Μύρινας χτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα και οι οχυρώσεις του ενισχύθηκαν το 1185 από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο τον Πρώτο τον Κομνηνό. Την τελική του μορφή την απέκτησε στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Wow, τέλειο! Μπαίνουμε από την κεντρική πύλη. Τέλειο είναι! Για χαρά, τι γίνεται. Πόσο λένε το σκύλο σου? Πλάτωνας. Ο Ηρακλής και ο Πλάτωνας. Βρέθηκε ο φιλόσοφος με τον υπερήρωα. Ναι. Να ανεβείτε πάνω, να πάτε στη σημαία. Ναι, τέλεια, ευχαριστούμε. Το όνομά σου? Ανέστης. Γεια σου, Ανέστη με τον Πλάτωνα. Χάρηκα, για χαρά. Γεια σας. Είναι πράγματι πολύ καλοδιατηρημένο. Κοιτάξτε σε τι καλή κατάσταση είναι τα τείχη. Και το μονοπάτι είναι υπέροχο. Ναι, τέλεια, ναι. Δεν είναι κανένα δύσβατο να μπορείς να περπατήσεις. Προσβάσιμο κάστρο. Τέλεια. Εντάξει, δεν μπορείς να ανέβεις με καροτσάκι κάτι τέτοιο. Αν και θα έπρεπε να έχει υποδομές για να μπορούν να ανέβουν άτομα με κινητικές δυσκολίες. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα ωραίο άνετο μονοπάτι.
Πάμε πάνω στη σημαία, στο πιο ψηλό σημείο. Φτάσαμε στη σημαία! Το πλοίο με το οποίο ήρθαμε, το Pegasus Express, που πηγαίνει από Καβάλα, Λίμνο, Αϊστράτη και Λαύριο. Από εδώ φαίνεται τέλεια η Μύρινα. Από εκεί είναι ο Τούρκικος γυαλός και από εκεί ο Ρωμαϊκός γυαλός. Πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα! Το πιο τέλειο ηλιοβασίλεμα της Λίμνου! Wow! Εντάξει, έχει κάτι σύννεφα και είναι ο ήλιος από πίσω. Αλλά το τέλειο είναι, έξω από το χρώμα του ήλιου, ότι φαίνεται ο Άθωνας. Το βουνό του Αγίου Όρους. Φαίνεται η σκιά του. Τέλειο είναι. Κοιτάξτε ηλιοβασίλεμα, κοιτάξτε χρώματα, κοιτάξτε πως φαίνεται το Άγιο Όρος. Δεν είναι καθόλου άδικο που πολλοί θεωρούν αυτό ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα της Ελλάδας. Ωραία, τέλεια ήτανε. Δεν χρειάζεται καν να το πούμε πως αν έρθετε Λίμνο πρέπει οπωσδήποτε να ανέβετε εδώ πάνω και ιδανικά την ώρα που δει ο ήλιος. Και αφού έδεισε ο ήλιος, ξεκινήσαμε την κάθοδο για να φτάσουμε κάτω πριν νυχτώσει. Η κάθοδος πάντα είναι πιο ξεκούραστη, αλλά θέλει περισσότερη προσοχή για να μην γλιστρήσεις. Ανάψαν τα φώτα του κάστρου και επίσης έχουν αρχίσει να ανάβουν και τα φώτα της πόλης. Είναι πολύ ωραία. Το ελάφι. Το είδες, υπέροχο είναι. Πού είναι? Εδώ, δες. Και αφού πετύχαμε και τα πανέμορφα ελαφάκια, νομίζω ότι αυτή η βόλτα στον κάστρο ολοκληρώθηκε. Πήραμε λοιπόν τον δρόμο της κατάβασης και ξαναφτάσαμε στο κέντρο της πόλης και στον βασικό πεζόδρομο που το βράδυ είναι έξτρα ατμοσφαιρικός και γραφικός. Περπατήσαμε λίγο ακόμα, μιλήσαμε με ντόπιους και ολοκληρώσαμε την πόλτα μας στο παλιό λιμάνι. Και κάπου εδώ που ξεκίνησε η βόλτα μας σήμερα στην πρωτεύουσα της Λίμνου, κάπου εδώ τελειώνει. Πάμε στο αμάξι και επιστρέφουμε σπίτι, στο μέρος που μένουμε δηλαδή. Καληνύχτα! Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Και σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό μπισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler και πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, πίνουμε ένα καφέ. Και όχι ό,τι και ό,τι καφέ, αυθεντικό ιταλικό καφέ. Καφέ με κορυφαίο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Γιατί το απογευματάκι θέλει Happy Traveler ταξίδι και καφεδάκι. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας, βρισκόμαστε στη Λίμνο και συγκεκριμένα στο μέρος που μένουμε, στην περιοχή του Αϊγιάννη, περίπου 10 λεπτά βόρεια από την πρωτεύουσα Μύρινα και μια νέα μέρα ξεκίνησε. Πριν φάμε κάτι, πάμε μια βόλτα στους χώρους του ξενοδοχείου. Πάμε για εξερεύνηση. Τέτοιου είδους καταλήμματα είναι ιδανικά για ταξίδι με οικογένεια. Εδώ έχει και ησυχία και τα δωμάτια είναι ευρύχωρα με όλες τις ανέσεις. Έχει και πισινούλα. Και το ίσως πιο τέλειο είναι ότι τα δωμάτια έχουν και μπαλκόνι. Μεγάλο μπαλκόνι μπορείς να αράξεις όπως αράζει ο Ηρακλής. Έχουμε ερωτευτεί αυτή τη βεράντα. Πάρα πολύ τέλειο μέρος. Έχει καταπληκτική θέα. Κάτω βλέπουμε τον κόλπο του Αϊγιάννη. Απέραντο μπλε.
και το πράσινο του νησιού. Η Λίμνος παρεπιπτόντως είναι κατά πράσινο νησί. Και έχουμε πολλά ωραία πράγματα να φάμε για έτσι ένα ιδιαίτερο brunch. Ήταν κάποια πράγματα που μας τα είχαν στο δωμάτιο. Λογικά η κυρία Μαρία με τον κύριο Φώτη μας τα φέρανε. Είμαστε σε φάση brunch. Είναι εδώ οι χειροποίητοι σαμσάδες, είναι γλυκά τοπικά. Επίσης έχουμε τα βενιζελικά, που είναι στα σοκολατάκια και λένε ότι αυτά εδώ τα δοκίμασε ο Βενιζέλος εδώ στη Λίμνο και τα αγάπησε, γι' αυτό τα ονόμασαν βενιζελικά. Και έχουμε και ένα γλυκό του κουταλιού, βύσσινο. Πήραμε και κάτι τυρόπιτες από το φούρνο στη Μύρινα όταν φτάσαμε και φρέσκο ψωμάκι. Έχουμε φυσικά και τα αγαπημένα μας μπισκότα, αυτά είναι γεμιστά βρώμης με ταχίνι. Έχω και λίγο ταχίνι ολικής για να δοκιμάσω με το γλυκό κουταλιού βύσσινο. Αυτά. Καλά είμαστε νομίζω. Ωραίο. Περνάμε. Ναι, περιμένω να φτιάξω εδώ πέρα τη φετούλα με το ταχίνι. Λατρεύουμε ταχίνι σε κάθε μορφή. Θρεπτικό και νέοστιμο. Ωραία. Για να δοκιμάσω το γλυκό του κουταλιού, θα το βάλω με το σιροπάκι σαν μαρμελάδα στο ψωμί. Τέλειο. Φεύγουμε, πάμε βόλτα. Θα πάμε να εξερευνήσουμε σήμερα τη βόρεια πλευρά του νησιού. Φύγαμε. Η Λίμνος είναι το 8ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με έκταση 476 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λόγω του σχήματός της όμως είναι το 4ο σε μήκος ακτών. Το όνομα του νησιού, Λίμνος, είναι πανάρχαιο και αναφέρεται ακόμα και από τον Όμηρο, ενώ κατά τους κλασικούς χρόνους ήταν ο Σιτοβολώνας της αρχαίας Αθήνας. Τα πιο ποιοτικά σιτάρια της Ελλάδας καλλιεργούνταν εδώ και αυτό συνεχίστηκε και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Πρώτη μας στάση στην εξερεύνηση της Βόρειας Λίμνου, το γραφικό χωριό Κορνός, κεφαλοχώρι της περιοχής με παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Πάμε να δούμε την κεντρική πλατεία. Ο Κορνός φημίζεται για τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά αρχοντικά του. Το ενδιαφέρον με το χωριό είναι ότι είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στις νότιες πλαγιές του λόφου Σκούρκα και φαίνεται πολύ όμορφο όταν πλησιάζεις με το αυτοκίνητο από τον δρόμο της Μύρινας. Η καρδιά του χωριού είναι η κεντρική πλατεία. Έχει έναν παραδοσιακό πεζόδρομο με παλιά σπίτια όπου θα βρεις και τα περισσότερα μαγαζιά του χωριού. Το όνομά σας? Μανώλης. Γεια σου Μανώλη. Πόσο κάτοικους έχει το χωριό? Μόνιμος. Ναι. 200. Και τι, και το καλοκαίρι έρχονται και άλλοι? Από Αθήνα, από Αυστραλία. Έχει πολύ κόσμο εδώ από Αυστραλία? Έχουν φύγει πολλοί, αλλά εντάξει, έρχονται. Τακτικά. Το πιο πολύ σαν πληθυσμό που είχε το χωριό παλιά, ποιος το θυμάται, εσείς είσαστε από εδώ? Νικόλα, από εδώ. Πόσο κατοίκους είχε παλιά? Το πιο πολύ που είχε κατοίκους στο χωριό πόσο ήτανε? Παλιά είχε πάνω από 1500. Θυμάσαι το χωριό με 1500, Εγώ σχολείο θυμάμαι ήμουνα 120 παιδιά. Πιο παλιά είχε δύο σχολείο, Αρένων και Θηλαίων. Και είναι και δήμος παλιά εδώ. Σοβαρά, το σχολείο πού είναι? Ένα είναι εδώ κάτω και ένα εδώ που βγαίνουμε πίσω από την εκκλησία, δύο σχολεία. Τώρα δεν χρησιμοποιείτε κανένα? Όχι. Κανένα από τα δύο, Κανένα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει ένα πράγμα που αγαπάμε ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε ταξίδια μας στην Ελλάδα, είναι το να επισκεπτόμαστε τέτοια παραδοσιακά χωριά, να μιλάμε με τους ντόπιους και να γινόμαστε έστω και για λίγο κομμάτι αυτού του πανέμορφου μέρους. Αν θέλετε αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδρομές και τα μέρη που επισκεπτόμαστε σε αυτό το ταξίδι μας, μπείτε στη σελίδα μας στο happytraveler.gr. Αυτό είναι το χωριό Κατάλακο, χτισμένο μέσα σε μια φυσική κοιλότητα του εδάφους, σε ένα λάκκο, εξού και το όνομα. Ένα από τα πιο στενάχωρα πράγματα σε αυτά τα πανέμορφα ελληνικά χωριά είναι τα μεγάλα σχολεία. Μόνο και μόνο να σκεφτείς ότι κάποτε ήταν γεμάτα ζωή, απλά μελαγχολής.
Κάποια από τα σπίτια έχουν τα παλιά παραδοσιακά λιμνιακά κεραμίδια, αυτά που έχουν και λίγο την απόχρωση της πέτρας. Γεια σας, τι κάνετε? Βλέπω. Καλά είστε? Ναι. Κατάλακος εδώ, ε? Κατάλακος. Το παραδοσιακό καφενείο? Ναι. Τι ωραία που είστε εδώ, ήρεμα. Ήρεμα, ησυχία έχουμε ακόμα. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? 32. 32? 32 άτομα. Έχετε μια γατούλα ωραία? Ω, τι ωραίο. Είναι τα βασιά μου, θα σωρεύω. Πάρα πολύ ωραία είναι. Σε αυτό το γραφικό παραδοσιακό καφενείο κάτσαμε να πιούμε και μια τοπική πορτοκαλάδα εδώ της Λίμνου, χαζέψαμε και την όμορφη γατούλα που έκανε βόλτες, βγάλαμε και μια selfie και ξαναμπήκαμε στο αμάξι. Από εδώ πάει και για τις Αμοθήνες, αλλά θα πάμε να τις ζούμε αργότερα. Φεύγουμε τώρα και πάμε ανατολικά προς ένα χωριό που λέγεται Ατσική. Από εδώ φαίνεται η Ανατολική Λίμνος και ο κάτω κόλπος, το νερό που βρίσκεται από τη νότια πλευρά και η θάλασσα από τη βόρεια πλευρά της Λίμνου, και εκεί είναι το κομμάτι γης που χωρίζει πρακτικά τη Δυτική με την Ανατολική Λίμνο, και σε εκείνο το σημείο είναι και το αεροδρόμιο του νησιού. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι του νησιού, δηλαδή την Ανατολική Λίμνο και βόρεια ανατολικά αλλά και νότια ανατολικά, καθώς και την νότια πλευρά κάτω από τη Μύρινα, θα πάμε να τα επισκεφθούμε τις επόμενες μέρες και εσείς θα τα δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Η Λίμνος είναι ιδιαίτερα πλούσια σε εικόνες και οι διαδρομές είναι σχετικά μεγάλες αν θέλεις να πας παντού. Εμείς μείναμε 5 βράδια εδώ και με σφιχτό ταξιδιωτικό πρόγραμμα μπορούμε να πούμε ότι τα είδαμε όλα. Ωστόσο, συστήνουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα ως ιδανικό χρόνο παραμονή στο νησί. Αυτό το χωριό είναι η Δάφνη. Και το ιδιαίτερο και πολύ όμορφο εδώ είναι η εκκλησία. Συγκεκριμένα η πρόσωψη της εκκλησίας που είναι πέτρινη. Ο ναός είναι των Αγίων Αναργύρων και ολοκληρώθηκε το 1872. Έχει μέσα όμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο και αρκετές από τις πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί τις φέραν από τη Μάλτα Σφερδιανή ναυτική και οι κάτοικοι τις μετέφεραν από την ακτή ως το χωριό με υποζύγια. Πάμε στις Σάρδες για να φάμε. Στο κέντρο του νησιού υπάρχουν πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μία από τις καλλιέργειες για την οποία φημίζεται παγκοσμίως η Λίμνος είναι τα αμπέλια. Εδώ καλλιεργούνται κάποια από τα πιο ποιοτικά κρασιά της Ελλάδος. Ο πιο σημαντικός λόγος που τα κρασιά της Λίμνου έχουν ιδιαίτερη γεύση είναι το γεγονός ότι το έδαφος του νησιού είναι ηφαιστειογενές. Φτάσαμε στο χωριό Σάρδες. Θεωρείται γαστρονομικός προορισμός στη Λίμνο. Έχει από τα καλύτερα μέλια του νησιού, επειδή εδώ γύρω είναι γεμάτο θυμάρια. Επίσης εδώ βρίσκεται μία από τις καλύτερες ταβέρνες όλης της Λίμνου. Πάμε να φάμε. Όταν ανακοινώσαμε ότι ερχόμαστε σε Λίμνο, μας στείλατε άπειρες προτάσεις με μέρη που αξίζει να πάμε να δούμε. Και πάρα πολλοί από εσάς μας προτείνατε να έρθουμε να φάμε εδώ. Ήρθαμε λοιπόν να δοκιμάσουμε μια από τις καλύτερες ταβέρνες της Λίμνου. Εκτός από τα κρασιά και το μέλι, η Λίμνος επίσης έχει μεγάλη παράδοση στα γαλακτοκομικά, κυρίως στα τυριά όπως το μελίχλωρο, το κασκαβάλι και το καλαθάκι, καθώς επίσης και στα σιτηρά, τα παξιμάδια, το σταρένιο αλεύρι καθώς και τα φλωμάρια, όλα αυτά ήρθαμε να δοκιμάσουμε εδώ. Αυτό είναι μελίχλωρο, ένα πολύ παραδοσιακό τυρί της Λίμνου. Βασικά είναι το καλαθάκι της Λίμνου, το οποίο το έχουν βγάλει από το νερό του και το έχουν βάλει μέσα σε θαλασσινό νερό για να πάρει έξτρα γεύση. Γίνεται ωραίο σαγανάκι, τρώγεται και φρέσκο. Είναι πολύ σφιχτό. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα αυτούδια που μοιάζουν με αυτιά. Κοιτάξτε πώς είναι. Α, είναι ζυμαρικό παραδοσιακό, το οποίο έχει αυτό εδώ το περίεργο σχήμα. Σαν τυλιγμένο είναι. Είναι συμπαγές ζυμαρικό, δηλαδή τρως και καταλαβαίνεις πράγμα. Έχει πολύ ωραίο τυράκι από πάνω. Πω, τέλειο είναι. Να δούμε η μελιτζάνα. Δεν ξέρω τι είναι πιο τέλειο. Η μελιτζάνα σαν μελιτζάνα ή ο τρόπος που έχει μαγειρευτεί. Μάλλον και τα δύο, συνδυασμός είναι. Αγριοκούνελο στιφάδο. Μας είπε να προσέξουμε μήπως έχει σκάγια μέσα.
Κοιτάξτε κάτι κρεμμυδάρες, είναι μεγάλα κρεμμύδια. Δεν είναι τα μικρά. Είναι κρεμμύδι κανονικό. Κρεμμυδάρα, φίλε. Κοίτα εδώ πόσο μαλακό είναι. Λιώνει. Πω. Εντάξει. Πω. Πω. Εντάξει, τέλειο είναι. Αν αγαπάτε στεφάδο γενικά, αυτό είναι... θα σας αποτελειώσει. Μας έφεραν και ντολμαδάκια. Πω! Αφήστε ό,τι κάνετε και φάτε ντολμαδάκι. Λοιπόν, είναι από τα πιο ωραία ντολμαδάκια που έχω φάει ποτέ. Πω! Όλα τα φαγητά εδώ τα κάνει η γιαγιά. Η γιαγιά μαγειρεύει, γι' αυτό είναι τόσο παραδοσιακά, τόσο χωριάτικα, τόσο γιαγιαδίστικα. Πω, 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 πω. Όλα ήταν τέλεια. Και το στιφάδο, αλλά και τα παραδοσιακά ζυμαρικά με το τριμμένο τυρί. Και αυτό το εκπληκτικό γεύμα ολοκληρώθηκε με εξαιρετικά γλυκά. Αυτά είναι παραδοσιακά ζυμαρικά με πετιμέζι και αυτοί είναι θαυμάσιοι λουκουμάδες που τρως έναν και τρελαίνεσαι. Έχει και μέσα ωραίο χώρο. Αυτό εδώ είναι και το καφενείο του χωριού. Το χειμώνα λειτουργεί κανονικά 365 μέρες. Και σαν εστιατόριο αλλά και σαν καφενείο για τους ντόπιους. Και μετά τις απαραίτητες selfie με τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο μαγαζί, κάναμε ακόμη μια μικρή βολτούλα στο χωριό για να χωνέψουμε και ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τις Σάρδες. Μπήκαμε πάλι στο αμάξι και φύγαμε ανατολικά, οδηγώντας σε γραφικότατους δρόμους με εκπληκτικά φυσικά τοπία που κάθε τόσο θες να σταματήσεις για να θαυμάσεις. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Λίμνος είναι ηφαιστειογενές νησί. Αν και δεν έχει τίποτα μεγάλα δάση, έχει εκτεταμένες έφορες πεδιάδες με σιτηρά και αμπέλια. Επίσης έχει υπέροχες και καθαρές παραλίες που θα δούμε στη συνέχεια αυτού του ταξιδιού μας. Επόμενη στάση, η Ατσική, ένα από τα κεφαλοχώρια της Λίμνου με περίπου 1000 κατοίκους. Το όνομα του χωριού Ατσική αναφέρεται πρώτη φορά το 1284 σε έγγραφο της Μονής με γης της Λαύρας και το όνομα του Ατσική λέγεται πως προήλθε από παραλλαγή της αρχαίας ονομασίας Αττική. Από Ατσική έγινε Αττική. Η Ατσική είναι από τα μεγαλύτερα χωριά της Λίμνου. Έχει μια πολύ όμορφη εκκλησία, πάμε να τη δούμε. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου που χτίστηκε το 1868 με το λιθόχτιστο καμπαναριό. Είναι το μεγαλύτερο καμπαναριό σε ολόκληρη τη Λίμνο. Ο Άγιος Γεώργιος της Ατσικής είναι ρυθμού τρίκλητης βασιλικής και στην επιγραφή αναγράφεται πρωτομάστορας ο Παντελή Τσανής. Αρχικά το 1868 που φτιάχτηκε ο ναός δεν υπήρχε καμπαναριό. Αργότερα φτιάχτηκε το καμπαναριό, το οποίο όμως κατεδαφίστηκε λόγω αστάθειας. Το σημερινό καμπαναριό φτιάχτηκε το 1968 με δαπάνη του Συλλόγου Ατσικιωτών Νέας Υόρκης. Η αρχική καμπάνα αυτού του καμπαναριού ήταν ρώσικη και ζύγιζε 400 κιλά και λέγεται πως ακουγόταν πολύ δυνατά και πολύ μακριά και γι' αυτό το λόγο αναγκάστηκαν να τη μικρύνουν. Και μετά από αυτή τη σύντομη στάση στην Ατσική, μπαίνουμε πάλι στο αμάξι και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Συνεχίζουμε την εξερεύνηση της Λίμνου. Πλέον οδηγούμε σε χωματόδρομο για να φτάσουμε σε ένα μέρος με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον. Από τότε που γεννήθηκε η κόρη μας, όταν ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο, εγώ με τον Ηρακλή καθόμαστε μπροστά και η Λέκρα με το μωρό πίσω. Είμαστε στις βόρειες ακτές του νησιού που έχει πολύ ιδιαίτερους σκολπίσκους με πεντακάθαρα νερά και τα φημισμένα ηφαιστειογενή πετρώματα της Λίμνου. Φαλακρό ή Φαρακλό όπως το λένε οι ντόπιοι είναι το όνομα του ακροτηρίου στο οποίο βρίσκονται τα πετρώματα που ήρθαμε να δούμε. Ήρθαμε να δούμε τα ηφαιστειογενή πετρώματα Φαλακρό που βρίσκονται στη βόρεια ακτή της Λίμνου που φτιάχτηκαν από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Όταν η λάβα συνάντησε τη θάλασσα δημιουργήθηκαν αυτοί οι βραχώδεις σχηματισμοί. Το εντυπωσιακό αυτό γεωλογικό φαινόμενο δημιουργήθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η ηφαιστειακή λάβα από τα έγκατα της γης ήρθε σε επαφή με το θαλασσινό νερό και πάγωσε. Αυτά τα πανέμορφα φυσικά γλυπτά, οι ντόπιοι τα λένε και φραγκοκέφαλα. Έχουν αμέτρητες αποχρώσεις αυτού του κιτρινοκόκκινου χρώματος και πολλά από αυτά σε κάνουν να νιώθεις ότι τα έφτιαξε άνθρωπος.
Είμαστε από τους ταξιδιώτες που πάντα αναζητούμε το διαφορετικό. Αυτό το κάτι που θα βρεις ένα μέρος και πολύ δύσκολα συναντάς αλλού. Λοιπόν, αυτό εδώ το μέρος και αυτό το φυσικό φαινόμενο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αν είστε αληθινοί ταξιδιώτες σαν εμάς, όταν έρθετε στη Λίμνο, μη παραλείψετε να επισκεφτείτε το Φαλακρό. Απογευματινή ώρα, ώρα για σνακ. Το αγαπημένο μας Μήλο ήρθε και εδώ στη Λίμνο. Εδώ η βόρεια ακτή της Λίμνου είναι πολύ άγρια. Είναι πανέμορφη. Έχει κατά πράσινα νερά και πάρα πολύ ωραία βράχια. Και πού συναντάς κάτι πολύ γραφικά εκκλησάκια. Παίζει αυτή η άκρη της Λίμνου με αυτό το άγριο σκηνικό, τα θυμάρια, τα περίεργα βράχια, αυτό το μοναχικό γραφικό εκκλησάκι και τα κρυστάλλινα νερά να είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες του νησιού. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πολλά ακόμα φυσικά τοπία και τότε θα καταλάβουμε πόσο ποικιλόμορφη είναι η Λίμνος. Φεύγουμε τώρα και από εδώ! Μπήκαμε και πάλι στο αυτοκίνητο και συνεχίσαμε την οδήγηση. Μια οδήγηση απόλαυση. Σε τέτοιους δρόμους, ακόμα και που είναι χωματόδρομοι, χαίρεσαι να οδηγείς. Γεμίζει το μάτι σου απίστευτα φυσικά τοπία. Γεμίζει το μάτι σου ομορφιά. Γεμίζει το μάτι σου Ελλάδα. Τώρα παίρνουμε έναν άλλο δρόμο και πηγαίνουμε προς τα δυτικά με τελικό προορισμό μια περιοχή που λέγεται Γωμάτι, όπου θα πάμε να δούμε τις διάσημες αμοθήνες της Λίμνου. Είναι το μέρος όπου παλαιότερα είχαν γίνει γυρίσματα της ταινίας Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Φτάσαμε στις αμοθήνες! Τις παχές αμμουδιές της Λίμνου! Οι αμοθήνες έχουν συνολική έκταση περίπου 70 στρέμματα και αποτελούν ένα σπάνιο τοπίο πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει όχι μόνο εδώ στη Λίμνο, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Την ονομάζουν και Σαχάρα της Λίμνου και αποτελεί τη μοναδική έρημο σε όλη την Ευρώπη. Εδώ αν έρθετε μεσημέρι, που βαράει ο ήλιος, η άμμος καίει πάρα πολύ και είναι καλή ιδέα να φοράτε παπούτσια, όχι σανδάλια ή παντόφλες. Αν είστε γονείς με παιδάκια, εδώ να έρθετε ή πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή τέτοια ώρα όταν δει ο ήλιος για να μην έχει άπειρη ζέστη. Εντάξει, ο Ηρακλής πρέπει να είναι ο πιο ευτυχισμένος σκύλος του κόσμου. Κοιτάξτε πως τρέχει, κοιτάξτε πως χοροπηδάει στην άμμο. Κάτι τέτοια μέρη και κάτι τέτοιες στιγμές μας κάνουν να αγαπάμε τα ταξίδια λίγο παραπάνω. Και όταν μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές μαζί σας, είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι ταξιδιώτες του κόσμου. Είμαστε αληθινοί happy traveler. Αυτό ήτανε, τέλεια ήταν στις αμοθήνες. Όταν έρθετε Λίμνο να περάσετε από εδώ οπωσδήποτε. Γεια! Yeah. Και κάπου εδώ αυτό το Happy Traveler φτάνει στο τέλος του. Το ταξίδι μας όμως στη Λίμνο έχει και συνέχεια. Θα έχουμε και ένα δεύτερο επεισόδιο όπου θα επισκεφθούμε την ανατολική και νότια πλευρά του νησιού. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah.